Δυναμική η παρουσία της Procredit Bank στην Αγρότικα 2024. Η Procredit Bank, γνωρίζοντας καλά ότι η αγροτική παραγωγή απαιτεί ειδική προσέγγιση, που θα λαμβάνει υπόψη τον κύκλο παραγωγής καθώς και τον εποχιακό χαρακτήρα των αγροτικών επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει αγροτικά δάνεια. Μέσα από τις υπηρεσίες της τράπεζας, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν είτε για επενδυτικά δάνεια, είτε υπερανάληψη και γραμμή πίστοσης. Τι παρέχει Procredit προς τους αγρότες? Να αναφέρουμε λίγο αρχικά για τους λογαριασμούς. Άνοιγμα λογαριασμών, έτσι, αγροτικό. Άνοιγμα λογαριασμό, αγροτικό. Αν και εμείς δεν είναι ότι το τοποθετούμε σαν αγροτικό, γιατί είναι ένας λογαριασμός ο οποίος διεκπεραιώνει όλες τους τις ανάγκες. Οπότε με το άνοιγμα του λογαριασμού μπορούν να έχουν πρόσβαση, εννοείται, στην υπηρεσία του Internet Banking, να κάνουν όλες τους τις συναλλαγές και ιντερνετικά, να πληρώνουν τους προμηθευτές τους, να λαμβάνουν τις πληρωμές τους. Εννοείται, γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον βρίσκει ανταπόκριση, υπάρχει παροχή από πλευράς της τράπεζας με το άνοιγμα του λογαριασμού για έναν καταθετικό λογαριασμό, ο οποίος παρέχεται δωρεάν από πλευράς μας, στον οποίο μπορούν οποτεδήποτε θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους για όσο διάστημα θέλουν, το οποίο τους δίνει και ουσιαστικά στην άκρη κάποιο κεφάλαιο μετέπειτα. Η Procredit Bank αναγνωρίζει τη σημασία της γεωργίας στην κοινωνία, προσφέροντας αγροτικά δάνεια που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες και προωθούν την αειφόρα ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Για τον λόγο αυτό, θα επισκεφτεί την πόλη της Καβάλας την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, επισκεπτόμενη τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας σε μια συνάντηση γνωριμίας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στα γραφεία των επιχειρήσεων της περιοχής. Η τράπεζά μας στην Ελλάδα μπορεί να είναι από το 2015, αλλά έχουμε διεθνή παρουσία σε αρκετές χώρες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία άνω των 20 ετών, που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του όμιλος και έχει δανειοδοτήσει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό αγροτών και ουσιαστικά στο πρωτογενού τομέα. Κλείνοντας, θέλω να κάνουμε και μια αναφορά, γιατί θα επισκεφτείτε και την πόλη μας, την Καβάλα, σε μια εκδήλωση που πρόκειται να γίνει 21 Φλεβάρι, έτσι. Σωστά. Έχουμε ήδη προγραμματίσει μια συνάντηση με τον επιχειρηματικό κόσμο της Καβάλας. Αυτό έχει οργανωθεί και τις 21 Φεβρουαρίου στο Επιμελητήριο της Καβάλας. Θα μείνουμε για τρεις ημέρες, γιατί μέσα αυτές τις τρεις ημέρες για αρχή, γιατί εννοείται θα υπάρξουν και άλλες συναντήσεις, θα πραγματοποιήσουμε και συναντήσεις σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουμε να τους γνωρίσουμε λίγο από κοντά. Και αυτό για ποιο λόγο γίνεται? Γιατί η τράπεζα Procredit, για να σας πω έτσι και λίγα λόγια, είναι μια τράπεζα η οποία ανήκει σε έναν διεθνή όμιλο τραπεζών, με έδρα τη Φραγκφούρτη της Γερμανίας. Όπως είπα και πριν, έχουμε δραστηριότητα πάνω από 20 χρόνια και εκεί πέρα που ειδοκευόμαστε είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που πιστεύουμε ότι είναι και η ροχοκοκαλιά της οικονομίας, σε οποιαδήποτε χώρα και να δραστηριοποιούμαστε. Οπότε η τεχνογνωσία είναι αρκετά μεγάλη. Μέσα σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιλαμβάνεται και ο αγροτικός τομέας, εννοείται, γι' αυτό το λόγο είμαστε και εδώ πέρα στην Αγρότικα. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλοί τομείς και έχουμε πελατολόγιο το οποίο είναι σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, είναι η σειρά της Καβάλας να γνωρίσει λίγο από κοντά ποια είναι η τράπεζα Procredit, για να ξεκινήσουμε έτσι μια συνεργασία με σταθερές βάσεις.